Καλημέρα, αυτά είναι τα Startup Stories, myporta.gr edition. Είμαι ο Λευτέρης Παπαγεωργίου, CEO της Endranet και συγγραφέας του βιβλίου Startups από την ιδέα στην παγκόσμια αγορά. Και σήμερα θα σας πάω πίσω στο 1972 και θα σας πάω συγκεκριμένα στο Hollywood, γιατί τότε βγήκε ο Νονός νούμερο 1. Η ταινία ο Νονός, πρωταγωνιστής ο Μάρλον Μπράντο, ο οποίος πήρε και το Όσκαρ για αυτή την ερμηνεία. Και για όσους δεν έχουν δει τον Νονό, ο Ντον Κορλεόνε έχει τρεις γιους. Ο πρώτος είναι αυτός που φαίνεται ότι θα διαδεχτεί όταν πια αποσυρθεί ο μπαμπάς από τη θέση του Νονού. Ο δεύτερος γιος είναι λίγο χαζούλης. Ο τρίτος γιος θέλει να ξεφύγει. Θέλει να ζήσει μια διαφορετική ζωή. Έχει καταταγεί στο στρατό. Έχει πάρει και παράσημο Ανδρία στον πόλεμο. Είναι ένας άνθρωπος που θέλει να ξεφύγει από αυτά που κάνει η οικογένειά του. Γιατί θέλει να κάνει τη δική του οικογένεια μακριά από όλο αυτό το σκηνικό. Μετά όμως από διάφορες καταστάσεις πυροβολούν οι εχθροί τον Ονό, μπαίνει στο νοσοκομείο και γλιτώνει επειδή έχει πολύ γερή κράση. Παρ' όλα αυτά δεν μπορεί να συνεχίσει το ρόλο του. Όσο είναι στο νοσοκομείο, σκοτώνει και τον πρωτότοκο γιο. Αναγκάζεται ο τρίτος γιος να πάρει τα ηνία, ο Μάικλ που τον παίζει ο Αλ Πατσίνο, να πάρει τα ηνία της οικογένειας για να την κρατήσει ασφαλή. Δεν είχε πλέον την επιλογή να μείνει εκτός του παιχνιδιού. Σε μια σκηνή, αφού έχει βγει ο Μάρλον Μπράντο από το νοσοκομείο, γυρνάει και ενώ μιλάνε για κρασί, οικογένεια, τι κάνουν τα παιδιά κλπ., του λέει: κοίταξε να δεις. Τώρα που ανέλαβες αυτή τη θέση, κάποια στιγμή ένα πρόσωπο απολύτου εμπιστοσύνης δική σου θα έρθει και θα σου πει ότι ο αντίπαλος, ο Χ που δεν θυμάμαι το όνομά του, θα σου ζητήσει μια συνάντηση για να τα βρείτε. Σε εκείνη τη συνάντηση θα σε σκοτώσουν. Πρόσεχε πολύ. Συνεχίζουν να μιλάνε περί ανέμων και υδάτων. Και λίγο πριν φύγει ο πρώην Ονός, ο Μάρλον Μπράντο, γυρνάει και του λέει: μην ξεχάσεις, αυτός που θα έρθει, ο απολύτου εμπιστοσύνης, να σου προτείνει αυτή τη συνάντηση, είναι αυτός που σου έχει στήσει και όλη την πλεκτάνη για να σε σκοτώσει. Αυτός είναι ο προδότης, σκότωσε τον απρότος. Γιατί αν πας στη συνάντηση, σε αυτή τη συνάντηση θα σε δολοφονήσουν. Πραγματικά και έτσι έγινε. Όντως, μετά από λίγες μέρες, ένα άτομο απολύτου εμπιστοσύνης του νέου Νονού έρχεται, του ζητάει το ραντεβού με τον Μπαρζίνη. Η Μπαρζίνη ήταν ο αρχηγός αντίπαλης οικογένειας. Καταλαβαίνουν όλοι ότι σε αυτό τη συνάντηση θα τον σκοτώσουν. Προλαβαίνουν, σκοτώνουν πρώτοι τον προδότη. Το θέμα που μου είχε μείνει εμένα ήταν ότι υπήρχε απίστευτη σιγουριά ότι αυτός θα είναι ο προδότης. Πρόσεχε, μην πας, εκεί θα σε σκοτώσουν. Και σκεφτόμουν τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Να έχεις ένα σύμβουλο, ο οποίος πραγματικά μπορεί να σου δώσει με απόλυτη σιγουριά να σου πει τι πρόκειται να κάνεις και τι πρόκειται να γίνει. Που να σου λέει π.χ. ότι κοίταξε να δεις, όταν πας σε αυτό τον πελάτη πρέπει να το χειριστείς έτσι γιατί είναι έτσι ο ίδιος. Ή όταν πας σε αυτό τον επενδυτή, μην του μιλήσεις για νούμερα, δώσ' το μεγάλο όραμα. Ή μην του μιλάς για όραμα, ασχολήσου μόνο με τον business plan, τον ενδιαφέρει μόνο ποια είναι τα κέρδη του τρίτου έτους και ποιο είναι το έπειτα. Μακάρι να υπήρχε. Στην πραγματικότητα, πολύ σπάνια βρίσκεις ένα τέτοιο σύμβουλο και οι σύμβουλοι μπορούν να συμβουλέψουν μόνο αφού έχουν πάρει πάρα πολύ εμπειρία ήδη. Θυμήθηκε λοιπόν και μια ιστορία από τα παλαιότερα χρόνια μου, όταν ακόμα ήμουν πολιτικός μηχανικός και κατασκεύαζα και έκανα και ανακαινήσεις. Θυμάμαι λοιπόν τότε ότι είχα πάει σε έναν πελάτη, ο οποίος με ενημέρωσε, μου λέει: κοίταξε να δεις, έχω φέρει άλλους 5 μηχανικούς, έχω πάρει 5 προσφορές. Οπότε κοίταξε να κάνεις μια καλή τιμή, αν θες να πάρεις τη δουλειά. Εγώ έκανα ότι δεν άκουσα, συνέχισα να καταγράφω, μετρούσα τα κουφώματα, μετρούσα τα πλακάκια κλπ. Όταν τελείωσα όλη τη δουλειά, του λέω: κοίταξε να δεις. Κάνουμε δεν κάνουμε δουλειά μαζί, να σε ενημερώσω για κάτι. Πρόκειται να αλλάξει κουφώματα. Το σπίτι είναι παλιό και είναι στον τελευταίο όροφο. Είμαι 90% σίγουρος ότι η οικοδομή είναι αμόνωτη, γιατί τότε δεν χρησιμοποιούσαν μονωτικά. Οπότε σήμερα και έχει παραπάνω πετρέλαιο. Κάνει την ανακαίνιση για να γλιτώσει από τα κοινόχρηστα. Αυτό όμως που πρόκειται να γίνει είναι ότι από τη στιγμή που θα αλλάξει κουφώματα και δεν θα μπάζουν όπως κάνουν τα σημερινά σου, δεν θα έχουν και τρόπο διαφυγής ή υδρατμή. Οπότε, εάν το χειμώνα μαγειρεύεις, κάνεις μπάνιο κλπ., αυτοί οι υδρατμοί θα μένουν μέσα. Οι υδρατμοί πάνε και κολλάνε όπου βρουν κρύο. Με αποτέλεσμα η πλάκα της οροφής, που θα είναι πιο κρύα αφού είναι αμόνωτη, να πάνε και να κολλάει εκεί και εσύ να βλέπεις μούχλα και να νομίζεις ότι είναι υγρασία. Θα περιμένεις το επόμενο καλοκαίρι, θα πας να κάνεις υγρομόνωση στην ταράτσα, θα μαλώσεις με όλη την υποδομή γιατί οι άλλοι δεν θα πληρώνουν και θα την κάνεις μόνος σου, και αφού την έχεις κάνει την υγρομόνωσή σου, τον επόμενο χειμώνα θα συνεχίσει να υπάρχει η μούχλα και εσύ και πάλι θα νομίζεις ότι όλη η ιστορία είναι από εγκλωβισμένη υγρασία από πέρσι. Δεν είναι από αυτό, είναι επειδή έχεις αλλάξει τα κουφώματά σου. Οπότε, αν πρόκειται να αλλάξεις κουφώματα, κάνε από τώρα τη δουλειά
και κάνει και θερμομόνωση πάνω στην ταράτσα. Και έφυγε. Έστειλα την προσφορά μου, μία ώρα μετά είχα πάρει τη δουλειά. Γιατί? Γιατί λειτουργήσα ως σύμβουλος και όχι ως πολιτής. Λειτουργήσα ως ένας ειδικός που ήξερα τι πρόκειται να γίνει, τον ενημέρωσα και έδειξα τέλος πάντων και ένα ανιδιοτελές ενδιαφέρον. Κάνουμε ή δεν κάνουμε δουλειά μαζί. Οπότε το μήνυμα για τους startupers είναι το εξής. Ο καλύτερος τρόπος για να πουλήσεις είναι να μην λειτουργήσεις ως πολιτής, να λειτουργήσεις ως σύμβουλος. Να έχεις την εμπειρία στο δικό σου κομμάτι και να μπορείς να του πεις ότι κοίταξε να δεις, εκεί μπορείς να βρεις αυτά τα προβλήματα, θα πρέπει να κάνεις αυτά τα πράγματα. Εγώ μπορώ να τα αναλάβω για σένα και να πάρω το πρόβλημα από τους ώμους σου. Στο τέλος της ημέρας ο πελάτης θέλει να πάρει κάτι περισσότερο από τα λεφτά που δίνει, κυρίως όμως θέλει να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Θέλει να ξέρει ότι μπορείς να πάρεις το πρόβλημα από τις πλάτες του, ώστε να μην ζορίζεται, ώστε να μην στεναχωριέται, ώστε τα λεφτά του να πιάσουν τόπο. Αυτά είναι τα Startup Stories, myportal.gr edition. Μείνετε συντονισμένοι κάθε δύο μέρες με ένα νέο επεισόδιο. Να είστε καλά.